Ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας φόρος που οι Έλληνες δεν πρέπει να πληρώσουν. Τον αντέγραψαν, λέει, από τη Ρουάντα. Είναι δικαίωμά τους με τη Ρουάντα να κάνουν αυτό που θέλουν και ο λαός της Ρουάντας να αντιστέκεται. Αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί η ιδιωτική περιουσία να καταργείται. Έτσι όπως πάει ο φόρος που μπαίνει σε ακίνητα, ιδίως άνευ εισοδήματος, είναι φόρος που έχει σκοπό τη δίμευση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων. Αυτό το φόρο δεν πρέπει να το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εάν μπουν στην ιστοσελίδα, ξέρω ότι θα δείτε ότι έχουν μια ολόκληρη νομική τεκμηρίωση. Με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Μάλιστα. Με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Όχι, με το Δικηγορικό Σύλλογο της Όχι. Εμείς έχουμε κάνει νομική τεκμηρίωση εδώ και 15 μέρες. Μάλιστα. Την οποία την έχουμε ανεβάσει επάνω. Είναι αρκετά από αυτά που περιγράφονται στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Όμως, εμείς προσθέτουμε και συνταγματικές διατάξεις που αποδεικνύουν ότι είναι απόλυτα αντισυνταγματικός. Ο συγκεκριμένος φόρος είναι αντίθετος και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κύριε συγκεκριμένος Πρόεδρε. Φόρος. Κύριε Τσέκου, εμείς έχουμε στο site μας τη νομική τεκμηρίωση που, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πολίτης για να προσφύγει κατά του ΕΜΦΙΑ. Μάλιστα. Για να μην το πληρώσει. Εσείς το πληρώσατε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν θα το πληρώσω. Τι θα κάνετε. Και δεν θα το πληρώσω και θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν δικαστές. Έχουμε τελευταία βδομάδα μία απόφαση Θεσσαλονίκη, η οποία έβγαλε τον ΕΜΦΙΑ αντισυνταγματικό, που θα δικαιώσει τις θέσεις τις οποίες έχουμε. Είναι μία φορολογία η οποία δεν στέκεται πουθενά ούτε σε ελληνικό δικαστήριο ούτε σε ευρωπαϊκό δικαστήριο. Μάλιστα. Και είναι μία φορολογία που οδηγεί στη δίμευση της περιουσίας των Ελλήνων. Πάμε ασφαλιστικό. Θα σας πω και κάτι